Ελλήνων συνέλευσης, είναι η ώρα που ελληνεύει το ελληνικό σαπανταχού της γειάς. Δεν ανεχόμαστε άλλο άδικο. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε, να δηλώσουμε την κυριαρχία μας. Έχουμε τεράστιο επίπεδο και όλοι οι διατηρητές μας μας το κρύβουν. Πάτε το φιλάβιο και δείτε την ώρα αγνού. Δίναμε φως! Αυτό το λόγιο μπορείτε να μας το πείτε! Όλο αυτό το άδικο, εσείς το παρέξετε! Το καταλαβαίνετε! Δεν φταίει αυτός! Αυτός μας έδειξε το πλούτο μας! Και μας έδειξε και τον τρόπο που θα το πάρουμε! Και τώρα πήραμε όλη τη γνώση! Και βγήκαμε στον δρόμο και τώρα γίναμε πολύ! Και αυτό τώρα εσείς θα φοβάστε! Ο φόβος αυτή απέναντί σας. Το μόνο που θέλουμε είναι το δίκαιο έτσι όπως πρέπει να είναι. Αυτό κοιτάμε και επικαλούμαστε. Το καταλάβατε κύριοι. Δεν ήρθαμε στον δρόμο για να κάνουμε πλάκα. Ήρθαμε για να καταλάβουμε το ότι γνωρίζουμε. Και τα ξέρει πάντα. Είναι η ώρα πλέον για σας να δείξετε με ποιον να συνεχθείτε. Είμαι το κράτος, δηλαδή το αριθμός που είμαι εγώ και εγώ είναι αυτή. Είμαι την ελληνική εταιρεία που έχει αφημί από τα 10. Ναι κύριοι, μας κάνανε ένα φημί. Μας κάνανε και όλους έναν αριθμό. Το έχετε καταλάβει έτσι. Μας έχουν κάνει όλους ένα iPad. Γιατί αυτό είστε. Γιατί απλά το δεχτήκατε. Και μέχρι πότε οι συνέλεγες όλα τα δεχτήκατε. Δεχτήκατε που σας κλείσανε τους λογαριασμούς. Χαμόγελο, χαμόγελο. Τους χριστούς. Έτσι σας αρρωστήσανε. Είτε όλοι και εμείς παλεύουμε και για εσύ.
περιφερειά κάτω, θα μας χαλάσει κάποια κάτι και θα πάμε και το λιπάκι για να περπατήσει η θέση του 10-15 που είναι πολύ καλύτερη. Πάμε με χαμόγελο, αδέρφια! Όλοι εσάς κοιτάνε! Καραμπέτζος Ανδρέας, τι κάνουμε σήμερα εδώ, τι ήρθαμε να κάνουμε και ποιοι είμαστε? Καλησπέρα συνέλληνες, λέγομαι Καραμπέτζος Ανδρέας. Έχουμε έρθει σήμερα σχεδόν από όλη την Ελλάδα να ενημερώσουμε τους πολίτες της Οικουμενίτσας, τα αδέρφια μας τους Έλληνες. Συνέχισε. Να τους δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα, να τους πούμε να δηλώσουν την κυριαρχία τους, να τους πούμε ότι είναι οι ιδιοκτήτες αυτού του πλανήτη και ότι πρέπει να διαχειριστούμε όλοι μαζί τον τεράστιο κληρονομικό πλούτο που μας αφήσαν οι προγόνοι μας. Είμαστε της Ελλήνων Συνέλευσης, ενημερώνουμε τον κόσμο, τα αδέρφια μας να έρθουν δίπλα μας, να πολεμήσουμε όλοι μαζί και να σταματήσουμε αυτό το άδικο που συμβαίνει στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Σήμερα στην Οικουμενίτσα λοιπόν δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Να είστε καλά.